Σήμερα επισκέφτηκα τη ΔΕΗ ΑΒΑ, είχα συνάντηση με τη διοίκησή της και τον Δήμαρχο. Ήρθα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να δηλώσουμε, ξεκινώντας και την προεκλογική εκστρατεία. Ο πρώτος είναι για να δηλώσουμε καθαρά και από εδώ, ως ΣΥΡΙΖΑ, ότι το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αφήσει να εξελιχθεί η προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης του νερού που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, μέσα από τον οικονομικό στραγγαλισμό των ΔΕ, των δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης, με την εκτείναξη του κόστους του ενεργειακού και δεύτερον με την ένταξη στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας του θέματος του, και του ελέγχου και του, της ρύθμισης της τιμολόγησης του νερού. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα φύγει από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας το νερό. Δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας για επιστροφή των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΙΑΘ στο δημόσιο. Όπως αποφάσισε το ΣΤΕ και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν το κάνει, γιατί έχει σχέδιο για στρατηγικό επενδυτή στη ΔΕΗ. Και το δεύτερο είναι γιατί εδώ η ΔΕΙΑΒΑ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα δημοτικής δημόσιας επιχείρησης που έχει υπό την ευθύνη της την ίδρυυση και την αποχέτευση ενός μεγάλου κομματιού του νομού Χανίων, που τη βοηθήσαμε πολύ μεγάλου κομματιού και πληθυσμού και πληθυσμιακά και με την παραγωγική καρδιά του τουρισμού του νομού μας, που χωρίς την σωστή λειτουργία της ΔΕΙΑΒΑ δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η οικονομική δραστηριότητα μέσα από το τουριστικό ρεύμα και την εξυπηρέτησή του. Τη στηρίξαμε και ως κυβέρνηση και με την επέκταση του βιολογικού με ένα μεγάλο έργο που εκτελείται τώρα των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τα δίκτυα τα καινούργια τα οποία έφτιαξαν, Κολένη, Κολυμπάρη, Μεσκλά κτλ. Που τελειώνει η κατασκευή τους από ό,τι έμαθα και χάρηκα πολύ. Δραστήρια ΔΕΙΑΒΑ η οποία εντάσσει και καινούργια έργα και υποσχεθήκαμε και είπαμε μια σειρά από πράγματα ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους σημαίνει ότι πρέπει να πέσει το ενεργειακό κόστος, γιατί εδώ σε ένα προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ τα 2.200 είναι το ενεργειακό κόστος. Αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία, οπότε γι' αυτό και η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ΔΕΗ θα επιστρέψει το 51% στο δημόσιο, θα δώσει τη δυνατότητα για μια τιμολόγηση του ρεύματος που δεν θα κερδίζει ούτε η ΔΕΗ ούτε οι ιδιώτες πάροχοι παραπάνω από 5% από αυτό που τους κοστίζει η μεγαβατόρα. Κύριε Πολάκη, θα έχουν ισχυρή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, των δεύτερων εκλογών εννοώ. Και κάτι ακόμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση του, να κερδίσει ξανά μάλλον την εμπιστοσύνη του λαού στο περιθώριο μέχρι την εξαγωγή των εκλογών? Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν το έχετε καταλάβει, την έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ήδη από σήμερα. Το σημείο στροφής για την καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ιστορία με τον Μπάτσι από πέρυσι τον Οκτώβριο. Ήταν η ιστορία των απευθείας αναθέσεων που κατάλαβαν όλοι ότι εμείς αφήσαμε 37 δις και τα τροκτικά της Νέας Δημοκρατίας έφαγαν 10 δις με απευθείας αναθέσεις. Η ιστορία των τεμπών, η τραγική ιστορία της σύγκρουσης των τρένων. Προσέξτε, δεν μιλάμε για εκτοχιασμό. Μιλάμε για σύγκρουση τρένων σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2023, με 57 νεκρούς. Έδειξε όχι την ανεπάρκεια, την αχρηστία του υποτιθέμενου επιτελικού κράτους. Και βέβαια, όλα αυτά τα οποία έχει κάνει με την καταστολή, τον αυταρχισμό, την πανεπιστημιακή αστυνομία, όλο αυτό που έχει κάνει, η Νέα Δημοκρατία αποδείχτηκε αυτά που έλεγα μια εβδομάδα μετά που κέρδισαν το 19, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να πουλήσουν την επικουρική ασφάλιση, να φάνε τα χρήματα που δυστυχώς τους αφήσαμε τόσα πολλά, με το μαξιλάρι το δημοσιονομικό, που μας επέτρεψε να βγούμε και από τα μνημόνια και να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια, και βέβαια να ιδιωτικοποιήσουν ό,τι κινείται, ό,τι περπατάει και πετάει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής τους φαίνονται. Θα έχουμε ισχυρή κυβέρνηση και ελπίζουμε να έχουμε και από την πρώτη Κυριακή. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και την πρώτη Κυριακή θα είναι πρώτος και με πολύ μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στο χέρι των υπόλοιπων δημοκρατικών δυνάμεων, των άλλων, όχι των υπόλοιπων, είναι λάθος το υπόλοιπο, των άλλων δημοκρατικών δυνάμεων, να στηρίξουν μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία να βάλει τη χώρα σε άλλες ράγκες. Εάν δεν γίνει, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και εννοείται ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αυτά που σας είπα προηγουμένως.